Ένας ακόμη συμπολίτης μας έχασε την μάχη με τον φωνικό ιό. Πρόκειται για έναν γυμναστή 51 ετών, πατέρα 4 παιδιών, με σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Ο ατυχός άντρας ήταν από την πολύπαθη Καστοριά. Είμαστε πραγματικά βαθιά συντετριμμένοι και όλη του η ζωή ήταν μια προσφορά προς την κοινωνία, προς το σύνολο, προς τον συνάνθρωπο. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας, τα πάλευε. Με θάρρος, με χαμόγελο. Μαχητής της ζωής, είχε μπει στα δύσκολα από νωρίς, όταν κλήθηκε να μεγαλώσει μόνος του τα 4 αγγελούδια του. Ήταν άτυχος, γιατί έχασε και την γυναίκα του πριν από λίγα χρόνια. Και αυτή είναι μια γυναίκα πολύ νέα. Το 8ο θύμα του ιού στην Καστοριά είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ. Έχουμε άλλους 32-33, δυστυχώς αρκετοί από αυτούς, 3 με 4, είναι διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση.